Θέλω να ακούσουμε για τον συνάδελφο, τον Κώστα τον Κότσι, που έχει και το σχετικό ρεπορτάζ να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες τι ακριβώς έγινε και πού έγινε αυτό. Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Απόστολε. Ξανά στενή. Όχι διακινητές, από ό,τι πληροφορηθήκα πρέπει να ήταν προπομπός ο συγκεκριμένος. Προπομπός, δηλαδή ουσιαστικά ήταν να δει εάν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει αστυνομία. Έτσι ώστε ακριβώς να πάει να ενημερώσει για να ξεκινήσει ο διακινητής την πορεία. Ακριβώς. Ήταν η διαδρομή από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. Ανάποδα ακριβώς. Δηλαδή όπως έρχονται από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή. Δεν σταματούσε ούτε σε νοήματα οχημάτων που πήγαινε κανονικά στην Εγνατία οδό. Προσπάθησε να περάσει μέχρι και τα διόδια της μέσης. Τελικά μπλοκαρίστηκε και από όχημα της αστυνομίας. Λογικό. Και συνελήφθη από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Λογικό, δηλαδή πάλι αρχίσαμε τα ίδια καθώς φαίνεται. Ακριβώς, τέλος καλό, όλα καλά θα λέγαμε. Ευτυχώς, διότι όπως είδαμε και πέρσι το καλοκαίρι που έγινε πραγματικά ο χαμός, βλέπουμε και στο βίντεο εδώ πέρα ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος με κόρνες, με φωνές να φωνάζει, να λέει πού πας, τι γίνεται, είσαι ανάποδα, ακριβώς, είναι επικίνδυνο. Απτόητος, συνεχίζει την πορεία του, δεν τον νοιάζει τίποτα, δικός του είναι ο δρόμος που λέμε. Με αποτέλεσμα βέβαια, αν και ευτυχώς, όπως προείπαμε, δεν είχαμε κάποιο αυτοκίνητο το οποίο ήταν από εκείνη την πλευρά, ενώ περνάνε αυτοκίνητα, αλλά όπως βλέπετε είναι ανάποδα. Δηλαδή, ενώ περνάνε αυτοκίνητα στο βίντεο από την άλλη την πλευρά... Και αν προσέξεις είναι στο στη Λέα είναι. Μπράβο, στη Λέα. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ευτυχώς δεν έχουμε παρατράγουδο.